centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κορεντζίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Τον Δήμαρχο Καστοριάς, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσετε. Αφού μίλησαν όλοι, λογικά θα μιλήσει τώρα και... Να μην μιλήσει και ο ξενοδόχος. Και ο ξενοδόχος. Ακριβώς. Πάντως, κύριε, να σας πω ότι εγώ προσπαθώ πάντα και θέλω και να ενημερώνομαι και να ενημερώνω μέσα από τα θεσμικά όργανα. Δηλαδή, προτιμώ αυτή τη μορφή ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι εξελίξεις έτσι τρέχουν, κάποιοι προτρέχουν, υπάρχει έτσι μία αγωνία, μία όρεξη, να πω, έχει ανοίξει όρεξη σε κάποιους, και απέναντι σε αυτό το νοικοκύρεμα και στο σημάζεμα που προσπαθούμε να επιβάλλουμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, και μάλιστα με αποτελέσματα και με πράξεις και με γεγονότα, πάνω σε αυτό λοιπόν έχει ανοίξει όρεξη σε κάποιους, κακώς κατ' εμέ. Αλλά παρόλα αυτά είμαι στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε το οτιδήποτε. Πολύ ωραία. Δεν είναι ένα καινούριο θέμα. Είναι από τα πρώτα θέματα που είχαν απασχολήσει τη Δημοτική Αρχή. Και μάλιστα θυμόμαστε τότε με όσα είχε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Πέλκας και για τα χρέη της εταιρείας, αλλά και για τα εμπόδια της εταιρείας μέσα από τις αδειοδοτήσεις, οι οποίες είχαν ξεχαστεί από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα να έχουμε οριστικά. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν οριστικά πάμε για εκμίσθωση του λατομείου, και αν πραγματικά έχουμε εγκαταλείψει κάθε άλλη προσπάθεια να είναι ο ίδιος ο Δήμος κυρίαρχος αυτής της κατάστασης. Να πούμε λίγο λοιπόν, να περιγράψουμε την κατάσταση πώς έχει από την αρχή, και ήταν γνωστά και είναι γνωστά σε όλους τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει το λατομείο, κυρίως τα τελευταία χρόνια, χωρίς υποδομές, χωρίς επαρκή μηχανολογικό εξοπλισμό, με συσσωρευμένα χρέη, με οφειλές τις οποίες από την πρώτη στιγμή προσπαθούσαμε να βάλουμε στη σειρά. Θυμάστε, να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά με το κομμένο ρεύμα και όπως και στις υπόλοιπες δομές, με κλοπές υλικών. Τις κλοπές πήγαν πολλών χιλιάδων ευρώ. Και άλλων πολλών έτσι ατασταλιών που ερευνώνται και θα υπάρχει και περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτό. Εκτός αυτών όμως, τα προηγούμενα 5 χρόνια να θυμίσουμε και να πούμε στον κόσμο ότι το λατομείο λειτουργούσε χωρίς άδεια περιβαλλοντικών όρων. Μάλιστα. Λειτουργούσε δηλαδή παράνομα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από το τέλος του 2014 μάλλον και μετά. Δηλαδή από την αρχή του 2015 και μέχρι τις ημέρες μας. Κανείς όμως δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Κανείς δεν είπε τίποτα, κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν ρωτούσε, κανείς δεν ενοχλούσε, κανείς δεν διαμαρτυρόταν για τίποτα. Προφανώς δύο είναι οι αιτίες. Ήταν εντελώς αδιάφοροι, θα πω εγώ, ή βολεύονταν με αυτήν την ομιχλώδη κατάσταση που υπήρχε στην συγκεκριμένη δομή του Δήμου. Και προς το παρόν θα σταματήσω εδώ και δεν θα πω κάτι άλλο. Τι κάναμε εμείς από την πρώτη στιγμή λοιπόν που αναλάβαμε? Κινητοποιηθήκαμε άμεσα για την διευθέτηση όλων αυτών των ζητημάτων. Ξεκινήσαμε όλες τις ενέργειες και τις διαδικασίες για την αδειοδότηση και τους περιβαλλοντικούς όρους που ζητήσαμε. Κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες λοιπόν, κάναμε τις μελέτες, τις καταθέσαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι όλες αυτές οι ενέργειες και μία εκ νέου αδειοδότηση ενός λατομείου χρειάζεται περίπου 12 μήνες για να πάρθει εκ νέου η άδεια. Βάλτε μέσα και την κατάσταση την οποία βιώνουμε με τον COVID, κάποιες υπηρεσίες που λειτουργούν και οτιδήποτε άλλο δυσχεραίνει έτσι αυτές τις ενέργειες και το έργο. Οπότε φτάνουμε σε μια κατάσταση. Εν τέλει όμως, μέσα στον Ιανουάριο του 2021 θα έχουμε αυτήν την πολυπόθητη άδεια στα χέρια μας. Επαναλαμβάνω και τονίζω όμως, μια άδεια που δεν υπήρχε από τις αρχές του 2015. Ναι. Άρα έχουν γίνει όλες οι ενέργειες από την διοίκηση της Μακεδνός από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Μέσα σε αυτήν λοιπόν και μπροστά σε αυτήν την προβληματική κατάσταση που υπήρχε και που υπάρχει στην εταιρεία, υπήρχαν τρεις επιλογές για το λατομείο. Ή να το δουλέψει ο Δήμος, μια συνταγή όμως αποτυχημένη, αποδεδειγμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με τη λογική ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας, ή με τη λογική ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με το λατομείο? Με τη λογική. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει την δουλειά του από την θέση που το αναλογεί και με την τεχνογνωσία που έχει.
Γνωρίζετε όμως τα προβλήματα, γιατί ακούω δεξιά και αριστερά ότι υπάρχει μία κότα, κότα το, που γεννάει χρυσά. Το είπε ο κύριος Σταμίλιας αυτό, ναι. Υπάρχει ένα κότα με χρυσά αυγά. Υπάρχει ένα χρυσορυχείο, υπάρχει μία εταιρεία που συνεχώς βγάζει κέρδη. Εγώ και έγιναν τσούλη τα στοιχεία που έχω μπροστά μου και τα οποία τα είχαμε κάνει αναφορά όταν και αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή την διοίκηση του Δήμου, παρουσιάσαμε μία κατάσταση εντελώς διαφορετική και την οποία σας προανέφερα και πριν από λίγο. Όταν αναλάβαμε λοιπόν, παραλάβαμε ένα λατομείο, μια εταιρεία Μακεδονός με 350.000 χρέη. Άρα πού είναι η κότα με τα χρυσά αυγά και πού είναι αυτή η χρυσοφόρος. Έκανε μια ανάλυση ο κύριος Μόσχος και θα βγάλουμε, χθες. Και θα βγάλουμε βέβαια και τους ισολογισμούς και όλα θα βγουν, ναι, στην διαφάνεια και τις επόμενες μέρες. Κάτι όμως να διευκρινίσω και εδώ που δεν είναι δουλειά του Δημάρχου, είναι δουλειά της Μακεδονός ΑΕ, είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Με τους νόμους που διέπονται από τις ανώνυμες εταιρείες και λειτουργεί έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Απλά πρέπει να δώσω εγώ κάποιες διευκρινήσεις, υποχρεούμε να το κάνω και θέλω να το κάνω για να ενημερωθεί ο κόσμος. Ναι, γιατί υπάρχουν και αναφορές στο πρόσωπό σας και θα έρθουμε σε αυτές. Και με πάσα ειλικρίνεια. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω, σύμφωνα με όλα αυτά τα δεδομένα και αυτά που παραλάβαμε, αλλά και με την κατάσταση που διαμορφώνεται, είχαμε τρεις επιλογές. Ή να το δουλέψει ο Δήμος, επαναλαμβάνω και λέω, μία συνταγή αποτυχημένη, αποδεδειγμένα, με όλες αυτές, με τις διαλυμένες υποδομές, με το μη επαρκή εξοπλισμό, αλλά και τα συσσωρευμένα χρέη. Η δεύτερη επιλογή ήταν να πουληθεί. Πράγμα το οποίο δεν το συζητάμε καν. Εμείς ούτε πουλάμε, ούτε ξεπουλάμε περιουσία του Δήμου. Και η τρίτη και πιο συμφέρουσα και καθαρή λύση για αυτή τη στιγμή είναι η εκμίσθωση με όρους όμως δεσμεύσεις και προϋποθέσεις που μας λένε οι νόμοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όλες οι διαδικασίες λοιπόν καθαρά, ξεκάθαρα, με πάσα διαφάνεια. Άρα έχουμε καταλήξει στην εκμίσθωση. Αυτή την απόφαση την έχει πάρει ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονός ΑΕ. Και επίσης να τονίσω και να πω ακριβώς, αυτό το κομμάτι. Ακριβώς, όχι ακριβώς, γιατί ο κύριος Πέτκας διευκρινίζει ότι η εισήγηση είναι για εκμίσθωση. Αν δουν ότι οι όροι δεν είναι προς αφελία της Μακεδονός ή του Δήμου, δεν θα ψηφίσω αυτό. Ούτε εγώ την εισήγηση. Ακριβώς. Η απόφαση πάντως που έχει πάρει η Μακεδονός είναι να δοθεί, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να καταργηθούν οι όροι δημοπράτησης, η διακήρυξη, ώστε να βγει σε διαγωνισμό. Μάλιστα. Και μάλιστα η απόφαση αυτή είναι ομόφωνη. Και όπως ξέρετε, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονός συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των συνδυασμών του Δήμου. Άρα, βάζουμε και εδώ, κρατάμε μία παρένθεση, ένα κομμάτι ότι όλοι οι συνδυασμοί ήταν ενημερωμένοι για το τι πρόκειται. Πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση του ΔΣ της Μακεδονός? Τέλος Νοεμβρίου. Τέλος Νοεμβρίου, μάλιστα. Τώρα, έρχομαι λοιπόν και σε κάποια πράγματα τα οποία έγινε αναφορά και στο πρόσωπό σας, κύριε Κορεντσίδη. Και να ξεκινήσω παραδείγματος χάρη από την επιστολή, την κοινή επιστολή, μάλλον το κοινό κείμενο που υπογράφουν η κυρία Σπύρου και ο κύριος Γιώργος Μόσχος από όταν είναι την πολίτευση. Λένε εκεί λοιπόν ότι έχετε λάβει μια απόφαση να ξεπουλήσετε τη δημοτική περιουσία εκμισθώνοντας το λατομείο αυτό έναντι του ποσού των 50 έως 60.000 ευρώ σε ιδιώτη. Λέει παρακάτω ότι απαιτούμε από τον Δήμο. Το ξεπούλημα, κυρία Σπύρου, και ο κύριος Μόσχος το βάζουν σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά, ναι, 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 ναι. Βέβαια ότι δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Ναι. Το βάζουν σε εισαγωγικά, ναι. Και λένε παρακατώ ότι απαιτούμε από τον Δήμαρχο να απολογηθεί δημόσια για την καταστροφική του αυτή απόφαση, όταν οι εναλλακτικές που έχει μπροστά του είναι επικερδέστερες. Ας μην ξεχνάμε τη σοβαρότατη πρόταση του κύριου Κεπαπτσόγλου, η οποία δεν δέχτηκε καν να συζητήσει. Η συμπεριφορά του αυτή δεν πάβει να γεννά απορίες και να μας βάζει σε σκέψεις που αποτελούν σκάνδαλο. Είναι, το διάβασα αυτούσιο, αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό το κομμάτι τι έχετε να πείτε? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Σπύρου δεν με εκπλήσει για μία ακόμη φορά. Βέβαια, σε αυτόν τον κατήφορο που έχει επιλέξει, παίρνει μαζί της και κάποιους άλλους δημοτικούς συμβούλους, δεν ξέρω με ποια λογική, με ποιο σκεπτικό τους παρασύρει. Για μία ακόμη φορά αναλώνει όμως την όποια ενέργεια που είναι και το όνομα του συνδυασμού της σε μία απέλπιδα προσπάθεια έτσι να παραπληροφορήσει και να συκοφαντήσει, αλλά και να αποπροσανατολίσει τον κόσμο της Καστοριάς. Και μάλιστα πολλές φορές το κάνει χωρίς να ξέρει και το νόημα, θα έλεγα, και τις λέξεις που χρησιμοποιεί, αφού κάνει και ορθογραφικά λάθη στις ανακοινώσεις της, και θα την συνιστούσα να είναι λίγο πιο προσεκτική
όπως τις έχω συνιστήσει πολλές φορές να είναι και στα δημοτικά συμβούλια και στις, και στις οικονομικές τις συνεδριάσεις των οικονομικών επιτροπών. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται μέσα από αυτό το κείμενο ότι έχει και πλήρη άγνοια για τα πραγματικά δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, παρόλο που ο συνδυασμός της, όπως σας είπα και πριν, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Να το πω μικροπολιτική, να το πω λαϊκισμό, το αφήνω ασχολίαστο. Επίσης, όπως σας είπα και πριν, κάνει λόγο για ξεπούλημα, αλλά την βάζει τη λέξη σε εισαγωγικά, κάτι που δεν πιστεύει ούτε η ίδια. Και φυσικά, το τίμημα από το οποίο αναγράφεται 50 με 60 χιλιάδες είναι. Όπως σας ανέφερα, είναι δεν αυτό. Υπάρχει περίπτωση ξεπουλήματος, ούτε φυσικά υπήρξε ποτέ. Έρχεται βέβαια σε αντίκρουση και η επιχειρηματολογία της, φάσκοντας και αντιφάσκοντας, όπως πολύ συχνά κάνει, για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Και βέβαια, επειδή έχει αναφερθεί και σε κάποιους άλλους, που δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος ενασχόλησής τους με μια δημοτική επιχείρηση, με μια δομή του Δήμου Καστοριάς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και θα πρέπει να το κάνει αυτό, να το ξεκαθαρίσει με τον εαυτό της. Αν η εταιρεία έχει όντως πολλά και οικονομικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και έχει τοποθετηθεί γι' αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και άρα αδυνατεί να ορθοποδήσει από μόνη της, ή αν πρόκειται για μια υγιή επιχείρηση που μπορεί να φέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα. Τι μας είπε χθες η ίδια, τι μας είπε, αν είναι 50 με 60 χιλιάδες το θεωρεί ξεπούλημα. Αν είναι 150 ή 200, συζητάμε. Εγώ θα ήθελα, μια και είναι και οικονομολόγος και νοιάζεται και πολύ για το λεπτομείο, να μας φέρει μια οικονομοτεχνική μελέτη. Θα το χαρούμε ιδιαίτερα και θα είναι και η πρώτη πρότασή της που θα φέρει μετά από 16 μήνες σε Δημοτικό Συμβούλιο ή σε μια Οικονομική Επιτροπή. Γιατί ό,τι έχει φέρει μέχρι σήμερα είναι λανθασμένα, τα κάνει από άγνοια, τα κάνει δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τις έχω συστήσει πολλές φορές να είναι λίγο πιο προσεκτική για δικό της όφελος και όχι για κανέναν άλλον. Τα νούμερα αυτά που γράφονται λοιπόν, όμως να το διευκρινίσουμε, λοιπόν, είναι αληθινά όχι. Εάν λοιπόν είναι μια υγιής επιχείρηση που μπορεί να φέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να γίνει βάζοντας το παιχνίδι και άλλους. Και επίσης να μας εξηγήσει τι είναι ο συμφέροντα εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου Άργους Οριστικού ή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου Καστοριά. Αυτό γιατί το λέτε, γιατί κάνει αναφορά στην πρόταση. Γιατί εσείς αναφέρατε ότι συζήτησε και για μια πάρα πολύ σωστή πρόταση από τον κύριο Κυριακόπουλο. Το γράφει ακριβώς. Και θα ήθελα να την ξέρουμε και εμείς αυτή την πρόταση, γιατί και στην εισαγωγή μου σας είπα ότι λογαριάζουν όλοι χωρίς τον ξενοδόχο. Υπάρχει η επιστολή που τώρα, την έχετε παραλάβει έχει το κύριο Κυριακόπουλο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποσό. Εγώ δεν θα ήθελα για να μπω στους όρους. Δεν θα ήθελα να μπω στους όρους της διακήρυξης. Οι όροι της διακήρυξης είναι κάτι που συζητάει το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονίας. Απλά θα ήθελα να σας πω και εσάς, αλλά και να ενημερωθεί ο κόσμος, ότι οι όροι καταρτίζονται σύμφωνα με το ότι λέει το νομικό δίκαιο, ότι λένε οι νόμοι που διέπουν τα δημόσια και τα δημοτικά λατομεία και πάντα με αυτά και προασπίζοντας εμείς από την πλευρά μας τα συμφέροντα του Δήμου. Κάτι μόνο θα σας πω, ένα σημείο των όρων της διακήρυξης. Μπορούν λοιπόν να καταρτιστούν οι όροι της διακήρυξης με μηδενικό τίμημα, όταν λέω μηδενικό τίμημα εννοώ την ποσότητα που θα εξορυχθεί από το λατομείο. Μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει η δημοπρασία από το μηδέν. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε βάλει ένα ελάχιστο ποσό, το οποίο είναι σύμφωνα με την παραγωγή των τελευταίων ετών και μέσα από αυτό θα διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα του Δήμου. Αυτό και κλείνω τα υπόλοιπα όταν θα πάρθει η απόφαση και θα δοθούν στη δημοσιότητα οι όροι της διακήρυξης. Πάντως, ο κύριος Μόσχος μας έλεγε χθες ότι είχε μια συνάντηση μαζί σας. Σας ανέφερε ένα ποσό των 150.000 και το είπατε, μάλλον είναι αρκετά. Ο κύριος Μόσχος ήρθε εδώ πέρα στο γραφείο μου μαζί με τον κύριο Ποδάρα, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μακεδονίας. Μου ζήτησε να υπάρχει ένα ποσό, όχι των 150.000, γιατί δεν είναι το θέμα τι ζητάμε εμείς, κύριε Νατσούλη. Εμείς μπορεί να ζητάμε και ένα εκατομμύριο. Το θέμα είναι τι δίνει η αγορά. Και από τη στιγμή που έχουμε ένα χρυσορυχείο στα χέρια μας, η αγορά θα δείξει και φυσικά και θα ανεβάσει και το τίμημα. Γιατί φοβίζει κάποιους αυτός ο όρος. Άφησε να επενδυθεί. Επενδυθήκε κάτι αίτημα, ο κύριος Μόσχος θες. Επενδυθήκε ότι τον ιδιώτη τον έχετε έτοιμο. Ποιος τον έχει έτοιμο? Η Δημοτική Αρχή. Δεν είναι θέμα του Δήμου αυτό, είναι θέμα της Μακεδονίας. Θα γίνει ένα διαγωνισμός με ανοιχτές διαδικασίες, με ενσφράγιστες προσφορές. Εάν έχει κάποια άλλα στοιχεία ο κύριος Μόσχος ή η κυρία Σπύρο, επειδή μιλάει και για σκάνδαλα, να πάει στις αρμόδιες αρχές και να καταθέσει αυτά τα στοιχεία που έχει. Τα υπόλοιπα όλα είναι λόγια του αέρα, λόγια του καφενείου θα έλεγα, και δεν πρέπουν σε ανθρώπους που έχουν ορκιστεί
πριν από 16 μήνες να τηρούν τους, να τηρούν τους νόμους, ναι, και να πιστεύουν πάνω σε αυτό το οποίο υπηρετούν. Το δεύτερο λοιπόν αίτημα το οποίο ζήτησε και κακώς το ζήτησε από την Δημοτική Αρχή ο κ. Μόσχος ήταν σε περίπτωση που η ανάδοχος εταιρεία ή η εταιρεία που θα αναλάβει λοιπόν την εκμετάλλευση του λατομείου, σε περίπτωση που προβεί σε προσλήψεις, οι προσλήψεις αυτές για έναν αριθμό ατόμων να γίνουν από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών, του πρώην Δήμου Μακεδνών, κάτι, ένα αίτημα που έγινε απόλυτα αποδεκτό και μάλιστα με μεγάλη ικανοποίηση, το οποίο έχει μπει και αυτό στους όρους της διακήρυξης. Μάλιστα. Τώρα... Έφυγε λοιπόν ικανοποιημένος σε ό,τι ζήτησε ο κύριος Μόσχος από εδώ, από το γραφείο, και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, με πολύ μεγάλη χαρά, σφίγγοντάς μου το χέρι, έφυγε από το γραφείο και από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω τι έγινε, τι άλλαξε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Να πω και κάτι άλλο εδώ, κύριε Νατσούλη, ότι ποτέ δεν έχω αρνηθεί καμία συνάντηση και στην κυρία Σπύρου και σε όλους τους επικεφαλείς των υπολείπων συνδυασμών και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και σε όλο τον κόσμο. Το γραφείο μου είναι ανοιχτά καθημερινά. Είμαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να φύγω καθόλου. Και κυρίως αυτές τις μέρες, τις οποίες δεν μπορούμε να βγούμε έξω, και δέχομαι και τον κόσμο και τους πολίτες και τους δημοτικούς συμβούλους και τους επικεφαλείς να ενημερωθούν για το οτιδήποτε, αλλά παράλληλα να μας προτείνουν και το οτιδήποτε. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα, παρά μόνο σε κάποιες προσκλήσεις, ναι, που τους έχω απευθύνει εγώ για κάποιες ενημερώσεις. Υπάρχει πρόταση τα μίλια επίσης, και που είναι ουσιαστικά μια πρόταση πολυμετοχικότητας και συμμετοχή στην Μακεδνός των τριών δήμων και της αντιπεριφέρειας. Κάτι που μοιάζει, όπως βλέπω εδώ, πάρα πολύ και με αυτό που λέει και ο κύριος Κεπαψόγλου στην επιστολή που έχετε λάβει. Μάλιστα, ο κύριος Κεπαψόγλου λέει, και να το σχολιάσετε και αυτό, ότι η προωθούμενη λύση της εκμίσθωσης του λατομείου νομοτελειακά θα καταλήξει στον έλεγχο και το πατρονάρισμα όλων των δημοπρασιών για την κατασκευή των έργων και προμηθειών, αφού η τιμολογιακή πολιτική του ιδιώτη θα είναι κατά το δοκούν. Σας καλώ, λέει ο κύριος Κεπαψόγλου, να αναλογιστείτε το διακύβευμα της εκμίσθωσης του λατομείου σε ιδιώτη και να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Σαββόπουλο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί ένα λατομείο εδώ πέρα στην περιοχή μας, και αυτές τις ενέργειες έχει κάνει από την αρχή η δημοτική μας αρχή, και είμαστε στην διαδικασία ώστε από τον Ιανουάριο να λειτουργεί νομιμότατα μετά από 6 χρόνια το λατομείο Καστοριάς με δικές μας ενέργειες. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γκοσλιόπουλο, τον οποίο άκουσα πριν από λίγο στην εκπομπή σας, ο οποίος επίσης είπε ότι τόνισε τη σημασία που έχει η λειτουργία ενός λατομείου στην περιοχή μας για όλα τα έργα αυτά που υπάρχουν. Είπε και κάτι άλλο όμως ο κύριος Γκοσλιόπουλος, είπε ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο Δήμος Καστοριάς. Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα διαφωνήσω απόλυτα και εντελώς με τον κύριο Κεπαψόγλου, γιατί η επιστολή αυτή, θα έλεγα, είναι πολιτικό ατόπιμα. Δηλαδή? Δεν μπορεί να παρεμβαίνει κάποιος δήμος στις διαδικασίες και στις λειτουργίες ενός άλλου δήμου χωρίς να έχει κληθεί, χωρίς να έχει προσκληθεί, να μας πει τη γνώμη του ή το οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και μάλιστα το κάνει με έναν τρόπο, θα έλεγα, μας καλεί, γιατί, για να σταθούμε στο ύψος των περιπτώσεων, σε τι? Σε μια δομή που ανήκει στο Δήμο Καστοριάς. Να ανοίξουμε το παιχνίδι, εγώ θα έλεγα, κύριε Νατσούλη, και να βάλουμε όλες τις δομές μέσα, τις δημοτικές δομές. Εμάς δεν μας έχει ζητηθεί από κανέναν άλλον Δήμο, ούτε από το Δήμο Άργους, ούτε από το Δήμο Νεστορίου, ούτε από κανέναν άλλον Δήμο, να συμμετάσχουμε σε μια δημοτική επιχείρηση. Εδώ σας καλεί ο κύριος Κεπαψόγλου να συμφωνήσετε ήθελα, από κοινού στη σύσταση επιχείρησης. Θα ήθελα, ναι, να κρατήσουμε ο καθένας τον ρόλο του. Ο καθένας. Φυσικά και αντιλαμβάνομαι και σέβομαι ότι ο κάθε ένας δήμαρχος θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του δήμου του ή να επεκταθεί, να τα επεκτείνει αυτά, αλλά χωρίς να παρεμποδίζει καμία άλλη ενέργεια σε κανέναν άλλον δήμο. Επανέρχομαι λοιπόν και τονίζω ότι η συγκεκριμένη επιστολή ήταν πολιτικό ατόπιμα. Πιστεύετε ότι μπαίνει σε ξένα χωράφιο ο κύριος Κεπαψόγλου εδώ? Φυσικά. Μάλιστα. Και δεν έχει κανένα λόγο να ασχοληθεί με το λατομείο που ανήκει στο Δήμο Καστοριάς, το καταλαβαίνω σωστά? Προφανώς. Γι' αυτό το θεωρείτε πολιτικό ατόπιμα? Προφανώς. Άρα λοιπόν εσείς πώς θα απαντήσετε, δεν ξέρω αν θα απαντήσετε και εγγράφως στην πρόταση του κ. Δεν υπάρχει θέμα απάντησης. Να απαντήσω τι?
Άρα λοιπόν ότι... Να απαντήσω τι, να ρωτήσουμε τι. Ή τι διευκρίνηση να πάρουμε πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Να στείλουμε δηλαδή και εμείς μια επιστολή στον κύριο Κυπαυτσόγλου, στον Δήμο του Άργους, και να λέμε ότι να συσταθεί μια διαδημοτική επιχείρηση, να βάλουμε μέσα δομές, να βάλουμε την Εμποροπανήγυρη του Άργους, να βάλουμε τα Λουτρά της Αμουδάρας, να βάλουμε δεν ξέρω και εγώ τι, και να συσταθεί μια διαδημοτική επιχείρηση για τα συμφέροντα του τόπου και για το καλό του τόπου. Λέτε ότι μοιάζει σαν να λέω κάνετε τώρα και εγώ, εσείς έτσι, από τη δεν λέω ούτε τίποτα, εγώ δεν θέλω και προφανώς εγώ δεν θέλω καμία επιστολή και δεν κοινοποιώ καμία επιστολή και δεν καλώ κανέναν να μου απαντήσει να σταθεί στο ύψος του των περιστάσεων σε κάτι που δεν ανήκει σε μένα. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα να καταλήξουμε στο εξής τώρα κύριε Δημάρχε. Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Επίσης να διευκρινίσω ότι δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει ναι, δεν είναι, το ξέρουμε ότι δεν είναι θέμα. Υπάρχει είναι ένα αίτημα να συζητηθεί προημερησίας διατάξεως. Είναι θέμα της Μακεδονός ΑΕ. Στη Μακεδονός ΑΕ επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά και να μην γίνομαι κουραστικός ότι συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους συνδυασμούς. Ψήφισαν ομόφωνα ώστε να γίνουν οι ενέργειες για την διακήρυξη και για τη δημοκράτηση του συγκεκριμένου λατομείου, ομόφωνα, επαναλαμβάνω, ναι, από όλους τους συνδυασμούς. Οπότε δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι θέμα της Μακεδονός. Όταν λοιπόν όλα αυτά θα βγουν στον αέρα και θα βγουν και οι όροι της δημοκράτησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία κανονικά, τότε να συζητηθεί και να δοθούν και περαιτέρω διευκρινήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μακεδονός. Στο οποίο βέβαια Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μετέχει οποιοδήποτε, έτσι, να παρακολουθήσει τη διαδικασία της συνεδρίας. Κάτι ακόμα, επειδή αναφέρθηκε και από τον κύριο Σαββόπουλο χθες και από τον κύριο Κοσλόπουλο επίσης σήμερα, ο κίνδυνος να χαθούν ακόμη και έργα και πολύ μεγάλα έργα, αν δεν υπάρχει λατομείο στην Καστοριά, με τιμές λατομείου Καστοριάς γίνονται οι δημοπρασίες και θα εκτροχιαστούν προϋπολογισμοί. Δεν θα χαθεί κανένα έργο, κύριε Νατσούλη. Το λατομείο θα λειτουργήσει νομιμότατα, εάν υπήρχε η ευχέρεια, η οικονομική ευχέρεια από τον Δήμο Καστοριάς και από την συγκεκριμένη επιχείρηση, επαναλαμβάνω, που παραλάβαμε με 350.000 οφειλές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλες ατασταλίες. Εάν υπήρχε λοιπόν αυτή η ευχέρεια, το λατομείο ήδη θα λειτουργούσε με την προσωρινή αδειοδότηση, με την προσωρινή βεβαίωση που πήραμε, που είχαμε πάρει, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το λατομείο κανονικά. Είχαμε λοιπόν τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο, είχαμε την έγγραφη βεβαίωση ώστε να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε, απλά δεν ήταν σε θέση ο εξοπλισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε εξορίξεις και να προχωρήσουμε. Με τη διαδικασία λοιπόν αυτή που προχωράμε αυτή τη στιγμή, το λατομείο από τον Ιανουάριο θα λειτουργεί κανονικότατα και βέβαια με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και με όλες τις νόμιμες άδειες, επαναλαμβάνω, μετά το 2015. Τώρα με ειδοποιούν από το τηλεφωνικό κέντρο, θέλει και ο κύριος Κυπαυτσόγλου, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε με τον κύριο Κυπαυτσόγλου. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω να κάνω διάλογο αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται, έχουμε και ένα δημοτικό συμβούλιο το απόγευμα. Ό,τι ήθελε να κάνει ο κύριος Κυπαυτσόγλου το έκανε εγγράφως, παραλάβατε την επιστολή και από εκεί και πέρα ο καθένας σας αναλογιστεί το βάρος και την. Όπως επίσης ζήτησαν παρεμβάσει και η κυρία Σπύρου και ο κύριος Μόσχος, από ό,τι καταλαβαίνω. Τη συζήτηση έχουμε. Σας είπα από την αρχή, κύριε Νατσούλη, ότι εγώ προτιμώ να ενημερώνω και να ενημερώνουμε μέσα από τα θεσμικά μου όργανα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας για να καταθέσετε πολύ και τις δικές σας προτάσεις. Εγώ ευχαριστώ. Απλά ο κόσμος να ξέρει ότι πάντα είμαστε εδώ για να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Δήμου Καστοριάς και μόνο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.